Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Ζαχαρόπουλο σχετικά με το debate που φαντάζομαι το ΚΚΕ έχει μια συγκεκριμένη θέση σε αυτή την τηλεοπτική μονομαχία που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αρνείται η Νέα Δημοκρατία και αφήνει απ' έξω στην περίπτωση αυτή ενός δεύτερου debate τα μικρότερα κόμματα. Αν μου επιτρέπετε ένα πρώτο σχόλιο. Αν θέλετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα κόμματα, ότι κάνει καθημερινά debate μέσα στο λαό. Γίνεται αυτή η συζήτηση ανάμεσα στους εργασιακούς χώρους. Μπορεί να είδατε τις προηγούμενες μέρες την περιοδία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, στη Φάγε. Mm-hmm. Αντίστοιχα, σήμερα στο Περιστέρι υπάρχει συζήτηση για τα δικαιώματα της νέας γενιάς των εργαζομένων. Τέτοια συζήτηση στο Περιστέρι. Τώρα μας γαργαλάτε όμως απευθείας, γιατί πράγματι οι εργαζόμενοι δεν έχουν τα ίδια, ας πούμε, συμφέροντα με τον εργοδότη τους. Είναι γεγονός αυτό. Και είναι πολλές δεκαετίες που οι εργαζόμενοι δεν περνάνε πολύ καλά. Και υπερορίες που δεν πληρώνονται και μισθοί χαμηλοί δεν τα βγάζεις πέρα. Όμως όλο αυτό δεν το πιστώνετε, ας πούμε. Και δεν γίνεται κέρδος για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Άρα και εσείς, το λέμε σε όλους τους εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος, μήπως κάνετε κάποιο λάθος και το αφήγημά σας δεν πιάνει τόπο. Γιατί δεν έχετε αυξήσει θεαματικά τα ποσοστά, δηλαδή. Ο κόσμος έχει θέματα, ο κόσμος της εργατιάς. Είναι πράγματι μια ερώτηση την οποία έχετε θέσει και άλλες φορές και γενικά στους εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και νομίζουμε ότι καταρχήν δεν την αποφεύγουμε, δεν απαντήσουμε συγκεκριμένα. Νομίζουμε ότι μέσα από τη συζήτηση η οποία αναπτύσσεται, μέσα από τις σταθερές θέσεις του ΚΚΕ, οι οποίες τις γνωρίζει ο κόσμος, τις ακούει, τις άκουγε και στις προηγούμενες εκλογές και πραγματικά ήταν αρκετός ο κόσμος ο οποίος ενθάρρυνε, έλεγε ήθελε το Κομμουνιστικό Κόμμα να πάει καλά. Όμως πριν τις κάλπες, το είπατε και πριν, υπάρχουν πολύ εκβιαστικά διλήμματα. Υπάρχει αυτό το δίπολο το οποίο αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο σήμερα πόλους. Το ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε τα τελευταία 4,5 χρόνια, τη Νέα Δημοκρατία που φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι προπορεύεται κτλ. Εμείς λέμε η διαφορά. Δεν είναι αν θα είναι ο ένας ή ο άλλος στην κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν πρέπει να σκεφτεί αν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, θα κατακτήσει την αυτοδυναμία ή όχι. Αυτό που κρίνεται στις εκλογές είναι πόσο δυνατός θα είναι ο ίδιος ο λαός. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Από εκεί και πέρα σας έθεσα. Υπάρχουν εκβιαστικά διλήμματα. Υπάρχουν αυταπάτες. Mm-hmm. Υπάρχει ένας κόσμος όμως ο οποίος ψηφίζει με βαριά καρδιά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Όχι με πάθος όπως τα προηγούμενα χρόνια, ο οποίος δεν περιμένει κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας κόσμος σημαντικός, ο οποίος απήχε από τις ευρωεκλογές και ο οποίος πιθανά να κρατήσει και μια τέτοια στάση τον Ιούλη. Του λέμε να σκεφτείς ότι 8 Ιουλίου τα προβλήματα θα είναι εδώ, mm-hmm. την επόμενη μέρα των εκλογών, και άρα έχεις μοναδικό συμφέρον να στηρίξεις τη δύναμη που μάχεται για σένα, τη δύναμη στην επόμενη μέρα του ΚΚΕ. Θέλω, ο κύριος Κουτσούμπας ζήτησε τον κύριο Κατρούγκαλο και επισκέφτηκε ο κύριος Κατρούγκαλο στο Περισσό, γιατί ζήτησε ενημέρωση, έτσι δεν είναι? Αισθάνεστε πως εδώ το πολιτικό σύστημα το χειρίζεται σωστά το θέμα και είναι. Προφανώς είναι σωστά ενωμένο, αλλά το χειρίζεται και σωστά το θέμα. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα σε όλα τα επιμέρους ζητήματα έχει διαφωνίες. Το συγκεκριμένο όμως. Είχαμε χθες αποκαλυπτήρια. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε πραγματικά αποκαλυπτήρια. Δηλαδή, όταν ας πούμε υπάρχουν διατυπώσεις του τύπου ότι παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα τοποθετηθούμε πρακτικά σε επόμενο βήμα, αν χρειαστεί κτλ., αποκαλύπτεται ότι αυτή η ασφάλεια για την οποία μας μιλούν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα κόμματα που είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τη ΗΠΑ, και μας λένε ότι υπάρχει ασφάλεια μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς και τα λοιπά, αποκαλύπτεται ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν είστε ευχαριστημένοι, δηλαδή, με την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθει ασφαλής ο κόσμος. Ναι. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του κ. Αποστολάκη. Ναι. Ότι σε περίπτωση όταν γίνει κάτι, ναι, θα είμαστε μόνοι μας. Τα πες συγκεκριμένα, ναι, ο κ. Αποστολάκης. Δεν έχει κανένα λόγο ο ελληνικός λαός να νιώθει ασφάλεια. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Κύπρος. Και όμως τόσα χρόνια είναι κατεχόμενο ένα μεγάλο τμήμα αυτής της χώρας. Mm. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι η Ελλάδα. Και όμως με την υπογραφή των ΗΠΑ γκριζάρεται αυτή τη στιγμή η Κυπριακή ΑΟΣ και ακόμη και το Αιγαίο. Κύριε Ζαχαρόπουλο, όμως ακούμε την κυβέρνηση που λέει, και το έχουμε παρακολουθήσει και το τελευταίο διάστημα, ότι έχουν δημιουργηθεί συμμαχίες και έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της Ελλάδας όσο ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν το συμμερίζεστε? Αυτό είναι μια μεγάλη απάτη. Να το πούμε ομά και καθαρά. Είναι μια μεγάλη απάτη, γιατί όπως λέει και ο λαός μας,
όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Και όταν κάνεις άξονες και αντιάξονες συνεργασίας στην περιοχή με ένα κράτος δολοφόνο, που είναι το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος που επιτίθεται καθημερινά στη Γάζα, στην Παλαιστίνη, όταν έχεις τον διαβολικά καλό κύριο Τραμπ, ο οποίος χθες μας ανακοίνωσε ότι τελικά έδωσε εντολή να ακυρωθούν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Έτσι και έχουμε όλο αυτό το σκηνικό ένταση στην περιοχή, το να πιστεύεις ότι να τα έχεις καλά μαζί τους, σου προσφέρει ασφάλεια, είναι μια μεγάλη απάτη. Κύριε Περάμογλου, κύριε Μανώλη, κύριε Ζαχαρόπουλε. Τώρα χρειαζόμαστε μια δύναμη που θα παλεύει για τα δικαιώματά μας. Γιατί εδώ θα είναι τα προβλήματα στις 8 Ιούλη. Αυτή η δύναμη είναι αποδεδειγμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, είναι αποδεδειγμένα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, μπορεί να βάλει εμπόδια, έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα για να ανοίξει μια καλύτερη μέρα για τους τρεις.